της Αρχαίας Κλεόνιας Κορινθίας, Δήμος Νεμαίας. Βλέπουμε εδώ, έχουμε έρθει στο χωράφι το δικό σας, που είναι, ναι, με βρυκοκές. Ναι. Βλέπουμε μεγάλη ζημιά από το πάγο. Έχουμε μία καταστροφή περίπου στο 95% της παραγωγής. Από τον Παγετό στις 9 και 10 του μηνός Απριλίου, ξημερώματα. Ο πρώτος παγετός σας έκανε ζημιά? Ο πρώτος παγετός όχι, δεν μας έκανε ζημιά. 26 του μήνα, 25. Όμως, όχι, όχι. 26 Μαρτίου δεν μας έκανε ζημιά. Μας έκανε ο δεύτερος ο παγετός, εκεί. Εκεί σχεδόν. Και η ζημιά είναι γύρω στο 95-98%. Είναι σχεδόν ολοκληρωτική. Εδώ το βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζημιά. Είναι κυρίως σε βερικοκές. Βερικοκές και σουλτανίνες και αμπέλια. Και επιτραπέζια. Ναι. Σουλτανίνες και αμπέλια είναι οπίσημα. Έχει κάνει και εκεί πολύ ζημιά. Έχει κάνει και εκεί αρκετή ζημιά. Μας έπιασε ο δεύτερος πάγος εμάς εδώ στην περιοχή. Ξεκίνησαν, έγινε, ναι, η αναγγελία, λήγουν 26 Τετάρτου. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έρθουν και σε εμάς να ελέγξουν. Σε τι έκταση έχει κάνει εδώ σε εσάς? Εδώ αυτό το κτήμα που είμαστε αυτή τη στιγμή είναι 7 στρέμματα. Βερικοκές είναι ποικιλία Tomcod, επιτραπέζια. Μεσοπρόημο περίπου, μεσοπρόημο. Και τώρα καταστράφηκε. 20 μέρες πριν τα μπεμπέκου βγαίνει. Είναι σχεδόν στο 95-98%, είναι σχεδόν ολοκληρωτική. Βλέπουμε όλα τα δέντρα εδώ, μόνο λίγα έχουν βγάλει. Λίγα και ακόμα κάποια άσπρα άνθη που βλέπετε, κάποιες ταξιανθίες που υπάρχουν μέσα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτές δεν δένουν. Είναι η τρίτη, τέταρτη γενιά, δεν δένει. Είναι ακαρπία. Ό,τι βλέπετε μικρό άσπρο μέσα. Τέτοια εποχή πέρσι, δηλαδή ήταν όλο εδώ άσπριζε ο τόπος. Έπρεπε να αραιώνουμε αυτή τη στιγμή βερίκοκα. Έπρεπε να αραιώνουμε. Και όπως βλέπετε η ζημιά είναι τεράστια. Είναι δέντρα 6-7 χρονών. Και είναι μικρά τα δέντρα, είναι νέα. 7 χρονών ηλικιακά. Είναι, περιποίηση φαίνεται ποια είναι, η καλλιέργεια. Το βλέπουμε εδώ με λάστιχα, ποτίζεται όλη η περιοχή εδώ. Βέβαια. Βέβαια. Και τι θα κάνουν τώρα στους αγρότες, αν σε περίπτωση. Τώρα ευελπιστούμε γιατί τρέχουν και τα έξοδα και οι γεωπόνοι. Μας πιστώνουν για την ώρα, αλλά δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα μας πιστώνουν. Βέβαια δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και ακαλλιέργητα. Πρέπει να γίνουν κάποια βασικά ρεντίσματα. Για να τα συντηρήσουμε και ευελπιστούμε για τον χρόνο, για την επόμενη παραγωγή. Να μην χαλάσει και το. Βέβαια, ναι, δεν μπορούν κεφάλιο. Να μείνουν εντελώς αρέντιστα, απότιστα, ακαλλιέργητα. Δεν μπορούν να μείνουν γιατί μετακαταστρέφεται και το κεφάλαιο. Πρέπει κάποιες βασικές καλλιέργειες να γίνουν. Από τη μεριά του Δήμου έχουν κάνει ό,τι πρέπει. Έγινε η αναγγελία, λίγη 26 Τετάρτου. Τώρα περιμένουμε πότε θα μας εντοπίσουν να βγουν τα κλιμάκια έξω να ελέγξουν τις ζημιές μας. Ούτε ένα δεν μένει πάνω. Εδώ, κοίτα. Κοιτάξτε. Και βέβαια περιμένουμε τι θα δείξει ακόμα οι επόμενες μέρες, έτσι. Γιατί όσο περνάει καιρός, χειρότερα δείχνει. Όσο περνάνε οι μέρες. Παρά καλύτερα. Έχει επιβιώσει και κανένα. Τι θερμοκρασία έβγαλε περίπου εδώ? Κατέβηκε λίγο κάτω από τους μείον 3. Και το δέντρο αντέχει μέχρι? Το δέντρο σαν δέντρο αντέχει και στους μείον 6, αλλά η παραγωγή όταν την πιάσει σε αυτό το στάδιο καταστρέφεται μετά τους μείον 3. Μετά τους φύσαγε μείον 2, και όλες βοριάς. Ήταν και σαν φυγιό. Σε ποια περιοχή βρισκόμαστε εδώ? Βρισκόμαστε στην περιοχή Κεφαλάρια Αρχαίων Κλεονών Κορινθίας. Βλέπουμε εδώ σε Σουλτανίνα είναι αυτή. Αυτό είναι Αττικής, είναι επιτραπέζιο. Επιτραπέζιο. Και βλέπουμε δίπλα Σουλτανίνες. Ναι. Αλλά βλέπουμε ζημιά εδώ. Βέβαια. Αυτή η ζημιά από τι έχει γίνει? Αυτή έγινε από παγετό 9-10 του μήνα. Απριλίου. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ναι, δηλαδή. Η ζημιά πόσο? Σάββατο. Εσείς που ξέρετε καλά το χωράφι σας και βλέπετε εδώ, η ζημιά πόσο είναι, περίπου? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακριβώς, φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ είναι ολόκληρο καμένο, ναι, το κλίμα, βλέπουμε. Κοιτάξτε. Ναι. Αυτό είναι 100%. Το δίπλα τώρα μπορεί να είναι 70, το από εκεί να είναι 60, το από εκεί είναι 100%. Ναι. Είναι 80, είναι 90. Τι να σας πω, στο τρίγο θα φανεί, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή έχει κάνει και στο κεφάλαιο ζημιά. Γιατί δεν μπορούμε να κλαδέψουμε για τον χρόνο. Αυτά είναι καμένα. Ναι. Δεν έχουμε να αφήσουμε κεφάλια. Τελειώσει αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στη Σουλτανίνα. Δίπλα και στις Σουλτανίνες είμαστε απέναντι από το Λαφαζάνι, ναι, τον οποίο εδώ. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Ήρθανε οι εκτιμητές, έχουν ενημερωθεί?
ήταν χτες στην ΕΜΕΑ, οι επόπτες δεν περάσαν από εδώ, η αναγγελία έγινε, δεν ξέρουμε όμως να μας λέγανε τη γνώμη τους. Καλό θα ήταν βέβαια να έρχονταν. Θα περάσουν σε αυτές τις περιοχές λογικά. Είπαν ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και εδώ, αλλά πότε. Εμείς θα θέλαμε άμεσα να γινότανε. Λοιπόν, είναι πολλοί αγρότες που έχουν πάθει ζημιά εδώ σε αυτά τα είδη. Η συγκεκριμένη περιοχή ναι. Και προς τα κάτω, όσο πιο κάτω πηγαίνουμε. Και από εδώ είναι ο Άγιο Βασίλης, ο οποίος και χθες πήγανε οι επόπτες. Δηλαδή είμαστε πολύ κοντά στο 1,5 χιλιόμετρο από τον Άγιο Βασίλη. Ζημιά μεγάλη και εκεί. Ακόμα μεγαλύτερη, σίγουρα. Γιατί είχε πέσει θερμοκρασία γύρω στους -2, -3. Φύσαγε παγωμένος βοριάς. -4 έπεσε. Αναλόγως όσο κατεβαίνουμε και όπου έκανε κάποια κουκούβα, εδώ φαίνεται ότι είμαστε και ίσο. Εδώ. Αυτό εδώ φαίνεται. Ναι. Είναι, αυτό είναι 100%. Έχουν βγάλει κάτι τσίμπλες εδώ πέρα. Εκ νέου. Εδώ φαίνεται. Εδώ βλέπουμε ότι έχει κάνει μια ζημιά σε όλο τον μπράτσο. Όλα τα κεφάλια, όλα τα βλασταράκια είναι καμένα. Οι πρωτολάτες δηλαδή που βγάζουν το σταφύλι είναι καμένα. Και θα μπορούσαμε να δούμε ότι εδώ έχουμε σταφύλι, που σημαίνει ότι είχαν και αυτά σταφύλι. Φαίνονται μέσα το σταφύλι. Γιατί δεν ξέρουμε όταν θα έρθουν, αν θα φαίνεται τίποτα. Και το κακό είναι ότι βλάπτει και το κεφάλαιο. Όχι μόνο την παραγωγή τη φετινή. Εδώ έχει πάρει τα... εδώ πάλι. Είμαστε στην περιοχή Αμύρη. Αρχαίων κλεονών. Ήρθαμε εδώ και να τραβήξουμε και να δούμε τι ζημιά έχει κάνει ο πάγος που έριξε πριν από μία εβδομάδα περίπου. Μάλιστα. Στα κτήματά σας. Ναι. Τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε μία ζημιά, η οποία είναι τα πρώτα ό,τι είχε πετάξει το κτήμα, είχε προλάβει να πετάξει. Είναι όλοι οι πρωτολάτες εδώ πέρα, τα οποία είχαν και τα σταφύλια. Εδώ βλέπουμε αυτή τη ζημιά τώρα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και αν πρέπει να καλλιεργήσουμε συστηματικά όπως κάνει κάθε χρόνο. Χρόνια. Γιατί είναι πολλά τα έξοδα γι' αυτό. Α. Αυτό, είμαστε σε ένα δίλημα. Τα έξοδα είναι πολλά. Αν πρέπει να κάνουμε ορμόνες, αν πρέπει να κάνουμε τα ακριβά ρεντίσματα. Αν αξίζει ο κόπος δηλαδή. Εσύ πώς βλέπεις εδώ είναι... έχει κάνει ζημιά. Έχει κάνει ζημιά. Πιστεύω είναι 30, 40 και 50% σε σημεία. Ναι, αλλά αυτό είναι χάσιμο από το προϊόν σου, από την παραγωγή. Μπορώ να πω ότι μπορεί να ήταν αυτό να ήταν το κέρδος μας που θα μας έμενε. Τώρα δεν ξέρουμε αν ίσως πρέπει να πάμε για τα σταφύλια να πάνε για αυτά που θα έχουν μείνει για φθηνή καλλιέργεια. Με αποτέλεσμα την οποία. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα γενικά για τους αγρότες εδώ που πάνε. Τα έξοδα είναι γνωστά και είναι μη αντιμετωπίσιμα. Είναι όλη η περιοχή έχει ρίξει, έριξε πάγο εδώ, σε όλη την περιοχή. Έτσι, ακούω ότι έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Και σε άλλους. Ναι. Και στο Αγίου Βασίλειο που είναι δίπλα τα σύνορα. Εδώ είναι τα χωράφια του Αγίου Βασιλείου σχεδόν. Ναι, ναι. Εδώ είναι ο Βοηδομάτης. Εδώ είναι όλα τα πρώτα που είχαν πετάξει και τα έχει βρει. Και έχουν μείνει και κάποια. Αυτά έχουν γίνει τώρα σαν καπνός, έτσι. Ναι. Τα κουμπάμε έτσι. Αυτά πάνε τώρα. Και διαλυθήκανε. Ναι. Είναι σχεδόν σε όλο το κτήμα έτσι. Ναι, όπου να κοιτάξουμε. Και από εδώ πάλι. Φαίνεται ότι έχει πάρει όλο αυτό. Αυτό τώρα είναι μια απώλεια. Παραγωγής.